μέσα του και αρχίζει και στροφάρει, ακόμα μια ενάρτηση να δει, ένα σχόλιο να δει. Καμιά φορά λέω κάποιες αλήθειες δικές μου και ο καθένας ξέρω ότι τις παίρνει διαφορετικά. Ο καθένας γιατί μιλάει το εγώ του εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να είναι αυτό που έγραψα, όπως ο Σοκράτη, δεν μπορεί να δεχτεί σαν τάμπουλα ράσα γιατί φοβάται. Δεν μπορεί να δεχτεί κενός, δεν μπορεί να είναι κενότητα και να πάρει την αλήθεια του άλλου, γιατί φοβάται. Γιατί το εγώ διατηρεί μία θέση. Σου λέει, άμα πάρει τη θέση, κάηκα. Αυτός λοιπόν που δεν έχει φτάσει λοιπόν να έχει μέσα του, να μην αφήνει τα εγώ του να πετάγονται και να είναι καθαρός, κάθε αλήθεια την απορροφάει, κάθε αλήθεια την απορροφάει, γιατί δεν φοβάται. Ξέρει ότι την αποβάλλει ουδετεροποιώντας τη. Αυτός όμως που δεν ξέρει την αποβολή, δεν ξέρει την μετατροπή, τι θα κάνει, αυτόματα θα πάρει και θα κάτσει μέσα του. Και αυτό φοβάται να κάνει ο άνθρωπος, γι' αυτό φοβάται να ακούει την αλήθεια των άλλων. Και αυτό καταντάει να έχει μια άμυνα. Αντί να κάνει λοιπόν να μειώνει την απόσταση για να νιώσει την αλήθεια του άλλου, διατηρεί απόσταση. Και λέμε παρατηρητής. Και δεν αφήνει να δει την αλήθεια. Μόνο και μόνο επειδή νομίζει ότι την παρατηρεί, δεν βλέπει την αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τεχνάσματα που έχει το εγώ. Γιατί το εγώ έχει μια πραγματικότητα, μια ταύτιση. Που ο άνθρωπος, αν δεν έχει καταφέρει να το αναλύσει, δεν μπορεί να ξέρει πότε μιλάει ένα κομμάτι του. Πότε μιλάει ένα κομμάτι μικρό. Έτσι. Άρα λοιπόν σας το λέω ότι κάθε φορά πρέπει να μειώσεις την απόσταση. Πρέπει να γίνεις ένα με τον άλλο, να καταλάβεις την αλήθεια του, να καταλάβεις το επίπεδο. Και όταν το έχει μέσα σου, καλώς. Θα μπορείς μετά, αφού το έχεις χωνεύσει, να κρατήσεις αυτά που πρέπει. Ο άνθρωπος αρχίζει και δεν κρατάει απόσταση και πάει να γίνει παρατηρητής με την αλήθεια. Και είναι ανάποδο από αυτό που ο Σοκράτης. Γιατί λέει: ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Άρα με οτιδήποτε μου δώσεις, θα δω την αλήθεια του. Θα γίνω ένα με οτιδήποτε έρθει. Ποιος φοβάται να γίνει ένα, ο κατακριτής. Ποιος φοβάται να γίνει ένας, αυτό που φοράει μόνο μια αλήθεια. Ποιος φοβάται να πάρει πάνω του, αυτός που είναι γεμάτος και νομίζω ότι θα ξεχυλήσει. Έτσι, τώρα εδώ δίνουμε τις καινούργιες νοητικές εκφράσεις από όλα αυτά τα πράγματα και αναλύσεις, γιατί πλέον το νοητικό, η ακτινοβολία της συνείδησης του ανθρώπου έχει φτάσει σε εκείνο το επίπεδο να λειτουργεί παραπάνω το νοητικό του. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είχε την ακτινοβολία σε ένα ορισμένο επίπεδο, δούλευε παραπάνω το συναισθηματικό του και έπρεπε να το περάσει μέσα από την πολικότητα. Πιο παλιά, που είχε πιο μικρή ακτινοβολία, δούλευε μόνο το αίσθηκτό του σαν συνείδηση και έπρεπε να το περάσουν μέσα από συμβολισμούς. Τώρα βλέπετε όσο επεκτείνεται η ανθρώπινη συνείδηση, όσο αρχίζει από το κέντρο και βγάζει προς τα έξω, θα λέγαμε την ακτίνα, πιάνει και άλλα φάσματα διαφορετικών πυκνοτήτων. Και επειδή για να αναπτύξει τώρα τον νοητικό άνθρωπος, έρχεται αυτή η διανοητική προσέγγιση, αυτό το πράγμα που σας κάνω εγώ και σας δίνω, και λες πω, τι έγινε, πώς το αναλύσεις έτσι, γιατί τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι. Γιατί τώρα το νοητικό μας σώμα, θα λέγαμε, έχει ενεργοποιηθεί και μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι. Οκ. Μάλιστα.